Λοιπόν, μαζί μας σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Χρυσής Αυγής, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος ο Μιχαλογιάκος, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη για την Διεθνή Έκθεση. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλώς ορίσατε στην πόλη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ. Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία στη Θεσσαλονίκη. Έρχομαι πάρα πολλές δεκαετίες. Έχω αδελφικούς φίλους, έχω εμπειρίες και αγώνες πολλούς. Είναι η πρώτη σας επίσημη επίσκεψη πλέον ως επικεφαλής κοινοβουλευτικού κόμματος, κύριε Μιχαλογιάκο, και εγώ από την επίσκεψή σας εδώ ήθελα να ρωτήσω το πρώτο μου ερώτημα: τι θα πάρετε μαζί σας φεύγοντας? Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα υπήρχαν κάποια τεχνικά προβλήματα για να είμαι στις προηγούμενες διεθνείς εκθέσεις. Το 2014 με είχαν φυλακή μετά από μια πολιτική σχεδορία. Το 2015 είχα τον περιορισμό να μην μπορώ να κινηθώ εκτός Αττικής. Και τώρα μάλιστα ήλθα ο δικός, διότι μου απαγορεύεται να χρησιμοποιώ πλωτάκι εν αέρια μέσα. Λες και αν έπαιρνα το αεροπλάνο για να έλθω από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, θα έκανα αεροπειρατεία. Ας έλθουμε τώρα από την εικόνα του 2016 και από τι εισέπραξα εγώ. Πρώτα απ' όλα την αγάπη τόσο των συναγωνιστών μου, όσο και απλών πολιτών της Θεσσαλονίκης, τους οποίους συνάντησα σε μία μικρή βόλτα, θα έλεγα, την οποία έκανα στη Διεθνή Έκθεση. Έρχομαι στη Θεσσαλονίκη από το 1979, όταν υπηρετούσα στο 567 τάγμα πεζικού στο Ιστίμπεϊ, στο Πετρίτσι, και είχα φίλους στην πόλη της Θεσσαλονίκης και κατέβαινα τα Σαββατοκύριακα. Πραγματικά ήταν μια πανέμορφη πόλη. Δεν πίστευα ότι θα κατορθώσουν όλοι αυτοί οι ανεύθυνοι, οι οποίοι χειρίζονται τα δημόσια πράγματα, να καταντήσουν τη Θεσσαλονίκη χειρότερη από την Αθήνα. Η Αθήνα είναι μια τερατούπολη. Η κίνηση όμως που υπήρχε αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη και που είναι συνηθισμένο φαινόμενο από ό,τι μου αναφέρανε, ήταν ένα πολύ δυσάρεστο για μένα συνέστημα. Σε ό,τι αφορά τη Διεθνή Έκθεση, είδα φτώχεια, είδα μέχρι ανθρώπους οι οποίοι πουλούσαν καλαμπόκια, σουβλάκια, να έχουν στήσει δίκην περιπτέρων κάποια παραπήγματα μέσα στη Διεθνή Έκθεση. Φαίνεται καθαρά σε αυτή τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ότι υπάρχει πρόβλημα στην οικονομία της χώρας. Ότι αυτά τα οποία που λένε περί αναπτύξεως ο κύριος Πρωθυπουργός και η επίδοξη η διάδοχή του δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ήταν μάλιστα χαρακτηριστικό, αλλά θα σας να διακόψω τον ιρμό των σκέψεων για να σας δώσω τη δυνατότητα να με ρωτήσετε. Αλλά θέλω μόνο να πω ότι σχετικά με την ανάπτυξη, η οποία θα ερχόταν το δεύτερο εξάμηνο του 2016, είχε πει ο κύριος Πρωθυπουργός, νομίζω στην προηγούμενη, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης του 2015. Τώρα είπε το 2017. Το 2017 θα πει το 2018 και κάπου όλοι βλέπουν το 2021, όπου συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Μήπως αυτά τα 200 χρόνια ελπίζω να είναι σημαντικά και να απαλλαγεί ο τόπος από όλους αυτούς τους ψευδολόγους, οι οποίοι κάθε χρονιά έρχονται στην όμορφη Θεσσαλονίκη και γεμίζουν ψέματα τον ελληνικό λαό. Είναι εύκολο να χρησιμοποιεί κάποιος τη λέξη ανάπτυξη, κύριε Μιχαλογιάκο. Το θέμα είναι πώς την εκλαμβάνει ο καθένας. Αλλιώς την εξτομείς και άλλο πράγμα εννοείς. Το είδαμε αυτό από προηγούμενους πρωθυπουργούς, τι σήμαινε ανάπτυξη, είτε μετά την πάυση των καθηκόντων τους, είτε κατά τη διάρκεια αυτών. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω χαρακτηριστικά παραδείγματα για να μην φάω το χρόνο μας. Ήθελα να ρωτήσω για εσάς τι σημαίνει η ανάπτυξη και πώς αυτή μπορεί να έρθει στη χώρα μας. Και πότε. Ελάτε. Θα σας απαντήσω με εικόνες. Πηγαίνοντας στην δεκαετία ακόμη των αρχών του 1980, όταν περνούσες από την οδό Αριστοτέλους στην Εγνατία οδό και έβλεπες όλα τα στενά μέσα να υπάρχουν βιοτεχνίες, να υπάρχουν μικρά εργοστάσια, τα καταστήματα να σφίζουν από ζωή, να υπάρχει ένα χαμόγελο στον κόσμο. Αυτό το πράγμα έχει εξαφανιστεί. Και τα τελευταία 7 χρόνια με την πολιτική του μνημονίου, βρισκόμαστε ήδη στο 7ο έτος του μνημονίου, αυτό το πράγμα το οποίο λένε ανάπτυξη δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με αυτούς τους φορολογικούς συντελεστές, οι οποίοι είναι εξοντοτικοί για τους επιχειρηματίες, πόσο μάλλον όταν είναι δεδομένο ότι έχουν κλείσει εκατοντάδες χιλιάδες μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, από καταστήματα μέχρι μεγάλες βιομηχανίες. Τι να πει κανείς για το σκάνδαλο που αφορά ιδιαίτερα τη Μακεδονία και τη Θράκη, των επιχειρήσεων που πήρανε επιδοτήσεις, παρακαλώ, για να βρίσκονται σε ακριτικές περιοχές,
χωρίς καμία δέσμευση, και αμέσως μετά πήρανε τις επιχειρήσεις αυτές και τις πήγανε στη Βουλγαρία και στα Σκόπια. Η ανεργία είναι δυσθεώρατη, η μισθή είναι η κατώτερη, νομίζω, από όλη την Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη, είναι κατώτερη και από τον Αθηνών. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται για 3 και 4 κατοστάρικα με πλήρες ωράριο στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι ένα έσχος και αυτό το έσχος συμβαίνει και επί των ημερών μιας κυβερνήσεως υποτίθεται αριστεράς, που είναι το κόμμα της εργατιάς. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει πλέον να κρύβεται, κυβερνά 20 μήνες, είναι συμμέτοχος στο μνημόνιο και άλλωστε έφερε και δικό του μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο, ως γνωστόν, το οποίο υπέγραψε. Με τη σύμφωνη γνώμη της Νέας Δημοκρατίας. Με βάση τα στοιχεία που δίνει το Εργατικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, η ανεργία προσεγγίζει το 30%, ίσως και να το προσπερνάει. Προτάσεις της Χρυσής Αυγής για τη λύση αυτού του μεγάλου, του μεγαλύτερου, θα έλεγα, για την πόλη προβλήματος. Καταρχάς, αμφισβητώ τους αριθμούς, όχι γιατί αμφισβητώ την ειλικρίνεια των ανθρώπων της Στατιστικής Υπηρεσίας, γιατί είναι γνωστό ότι πολλοί δεν πάνε να δηλώσουν την ανεργία. Γι' αυτό και δεν σας έδωσα τη Στατιστική Υπηρεσία, σας έδωσα του Εργατικού Κέντρου. Ακριβώς, του Εργατικού Κέντρου. Πολλοί δεν δηλώνουν την ανεργία. Πιστεύω ότι είναι ακόμη μεγαλύτερη. Στους δε νέους, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ξεπερνάει και το 50%. Η μόνη λύση είναι ανάπτυξη. Και ανάπτυξη σημαίνει προστασία του Έλληνα εργαζόμενου και των ελληνικών προϊόντων. Εάν αυτό το πράγμα συμβεί, εάν δηλαδή υπήρχε πατριωτισμός σε αυτή τη χώρα και δεν αρχίζανε πρώτα τα εμπορικά καταστήματα να φέρνουν τα κινέζικα προϊόντα και τα τουρκικά για να πουλάνε φτηνά και να καταστρέψουν έτσι τις βιοτεχνίες, μετά καταστράφηκαν και τα καταστήματα. Εάν δεν είχε γίνει το ίδιο σε ανάλογο μέγεθος, σε βιομηχανικά προϊόντα, όπως με την κλωστοϊφαντουργία, η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη, αλλά και η πόλη της Νάουσας και τα λοιπά, ήταν ένα κέντρο μεγάλο κλωστοϊφαντουργίας. Έγινε με την εντολή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία έχει παίξει ένα πολύ σκοτεινό ρόλο στο κατάντημα της ελληνικής οικονομίας, μια συμφωνία με την Τουρκία, και καταστράφηκαν και οι Έλληνες βαμβακοπαραγωγοί και η ελληνική υφαντουργία. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να ανατραπούν. Πρέπει να συγκρουστούμε. Όλα αυτά τα οποία λένε περί σκληρής διαπραγμάτευσης είναι λόγια άνευ σημασίας. Σκληρή διαπραγμάτευση σημαίνει να απαιτήσουμε να ξανακαλλιεργηθούν τα χωράφια μας με μπαμπάκι, με καπνό, με καλλιέργειες οι οποίες δεν υπάρχουν, να ξαναστηθούν οι κτηνοτροφικές μονάδες. Φτάσαμε στο σημείο να μην έχουμε γάλα για τα παιδιά μας. Εάν μας κλείσουν τα σύνορα και όπως έχει δομηθεί η κοινωνία, δεν έρθει γάλα. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, και πολλές από τις βιομηχανίες που πλασάρονται ως γνήσια ελληνικές φέρνουν γάλα από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία, και υπάρχει και μεγάλος δημόσιος κίνδυνος. Γιατί στη Βουλγαρία, θα το πούμε ευθέως, υπάρχει το Κοσλοντούι και υπάρχει πυρηνική μόλυνση από ραδιενέργεια. Και όμως υπάρχουν χωριά, ειδικά στην Ελληνοβουλγαρική Μεθόριο, που ψωνίζουν ακόμη και το ψωμί από τη Βουλγαρία. Θα το έχετε υπόψη σας, νομίζω, αυτό το πράγμα. Προφανώς. Έτσι πηγαίνουν, βάζουν βενζίνη στη Βουλγαρία, δεν υπάρχει πατριωτισμός. Mm-hmm. Ο πατριωτισμός του νεοέλληνα, όπως τον κατάντησαν, δεν πιστεύω ότι είναι έτσι ο Έλληνας, εξαντλείται στο καζίνο της Γευγελή. Η άποψή σας για το θέμα του ΟΑΣΤ, κύριε Μιχαλογιάκο, θα είσαστε ενήμερος για το τι ακριβώς συμβαίνει με το ένα και μοναδικό μέσο μαζικής μεταφοράς στην πόλη? Από αύριο εργαζόμενοι προχωρούν σε επίσκεψη εργασίας, εκ νέου σε επίσκεψη εργασίας. Είναι απλήρωτοι εδώ και 2 μήνες. Καταγγέλνουν ότι δεν έχουν εφαρμοστεί τα συμφωνηθέντα, αυτά τα οποία συμφώνησαν προημερών στο Υπουργείο Μεταφορών. Η άποψή σας, ελάτε. Η άποψή μου είναι υπέρ των εργαζομένων. Οπωσδήποτε έχουν δίκιο από τη στιγμή που είναι απλήρωτοι. Αλλά το θέμα είναι και γενικότερα, αφορά ολόκληρο το λαό της Θεσσαλονίκης. Το πρόβλημα της κυκλοφορίας και της κινήσεως που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη είναι τρομερό. Εμείς πιστεύουμε στα δημόσια αγαθά, όπως είναι η μετακίνηση, όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι το νερό, οι τηλεπικοινωνίες, αλλά όλα αυτά ξεπουλούνται κομμάτι-κομμάτι από την κυβέρνηση υποτίθεται της αριστεράς. Πουλήθηκε το λιμάνι του Πειραιά για 316 εκατομμύρια, δηλαδή για ένα ποσό μικρότερο και από το 50% από τα χρέη που έχουν οι μεγαλοκαναδάρχες, και συζητάνε πολύ σοβαρά, όπως ξέρετε, και εύχομαι να μην συμβεί ποτέ, να πουληθεί και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το οποίο λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι ακόμη μεγαλύτερη σημασία από το λιμάνι του Πειραιά. Η Θεσσαλονίκη είναι μια
πόλη με πολύ μεγάλη γεωπολιτική σημασία. Θα μπορούσε να γίνει, έχει λεχθεί αυτό ακόμη, και πλωτή μέσω δικτύων με τα ποτάμια και να πηγαίνουν τα προϊόντα κατευθείαν στην κεντρική Ευρώπη. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα σιδηροδρομικό δίκτυο που να πηγαίναν κατευθείαν τα προϊόντα στην κεντρική Ευρώπη. Δυστυχώς όμως δεν γίνεται τίποτε από αυτά. Να έρθω στο προσφυγικό, κύριε Μιχαλογιάκο. Έχουμε Βεβαίως. Ένα σοβαρό θέμα τις τελευταίες ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι θα έχετε ενημερωθεί με το αν ή όχι πρέπει να δέχονται τα προσφυγόπουλα στα σχολεία και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Οι γονείς έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για το αν και κατά πόσο φέρουν μολυσματικές ασθένειες. Εκεί έγκυται τουλάχιστον. Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις τους, εκεί έγκυται και η ένστασή του. Ποια είναι η άποψή σας? Η άποψή μου είναι καταρχάς ότι παίζεται ένα βρώμικο παιχνίδι με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, γιατί σίγουρα δεν υπάρχουν Έλληνες εργαζόμενοι οι οποίοι θα μπορέσουν να διδάξουν αυτά τα προσφυγόπουλα, όπως τα είπατε. Τα οποία δεν είναι όλα προσφυγόπουλα. Είναι ένας μεγάλος μύθος αυτό το πράγμα. Ήδη στη Γερμανία από το 1 εκατομμύριο που δέχτηκαν ως πρόσφυγες, μετά από μια δεύτερη ανάγνωση των στοιχείων, βγάλαν ότι 400 έως 500.000 είναι λάθρομετανάστες. Επιπλέον, από τις εισρωές που έχουμε αυτή τη στιγμή από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, είναι δεδομένο ότι δεν έρχονται πλέον από τη Συρία, έρχονται από το Μαρόκο, από την Κινησία, από το Αφγανιστάν, από χώρες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση. Επιπλέον, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ δύο πυρών, της Τουρκίας, η οποία μας απειλεί με ένα ισλαμικό ποτάμι, το οποίο θα έρθει στην πατρίδα μας, ανοίγοντας τα σύνορά της, λες και δεν τα έχει ανοιχτά, από εκεί έχουν έρθει. Και απ' την άλλη η Ευρώπη, η οποία μας έχει κλείσει τα σύνορα. Πρέπει η Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της, πρέπει να κάνει σκληρή διαπραγμάτευση, αν θέλετε, επιτέλους και με την Ευρώπη. Το πρόβλημα αυτό δεν είναι δικό μας. Δεν ευθυνόμαστε εμείς για τους τυχοδιοκτικούς πολέμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Τουρκίας, η οποία χρηματοδοτούσε τους Ισλαμιστές. Θα πρέπει επιτέλους ο Έλληνας να έχει προτεραιότητα σε αυτόν τον τόπο. Τώρα. Εις ό,τι αφορά τις μολυσματικές ασθένειες και την αντίδραση απαξάπαντος του προοδευτικού κόσμου, όλοι τους βγήκανε βγάζοντας ιστερικές κραυγές. Αυτοί οι άνθρωποι θα καταργήσουν και την επιστήμη. Δεν το ξέρουν ότι υπάρχουν μολυσματικές ασθένειες. Δεν ξέρουν, έχουν βγει ανακοινώσεις από επίσημους επιστημονικούς συλλόγους. Η φυματίωση, η υπατήτηδα Α και άλλες ασθένειες είχαν εξαφανιστεί από την Ελλάδα από την δεκαετία του 60. Αυτοί οι άνθρωποι μας έρχονται από ένα σύστημα υγείας που βρίσκεται εκεί που βρισκόταν η Ελλάδα το 40 και το 50. Είναι δεδομένο να έχουν αυτές τις ασθένειες. Νομίζουν ότι με τον αντιρατσισμό θα εξουδετερώσουν τη φυματίωση. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Και οπωσδήποτε, ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι που παίζουν με την υγεία των παιδιών? Και θα ήθελα να ξέρω, θα τολμούσε το ελληνικό κράτος της αριστεράς του κυρίου Τσίπρα να πάει να εγκαταστήσει προσφυγόπουλα στο ελληνοαμερικανικό κολέγιο από όπου βγαίνουν οι πρωθυπουργοί της χώρας μας? Γιατί στα φτωχά χωριά και στα περιθωριακά χωριά της Μακεδονίας ή του Ανατολικού Αιγαίου συμβαίνει αυτό? Μάλιστα. Εάν έχετε ολοκληρώσει, να πάω παρακάτω, κύριε Μιχαλογιάκο. Θα ήθελα πάνω σε αυτό το θέμα να πω ότι συμπαριστάμεθα πλήρως σε όλους τους κατοίκους, όχι μόνο της περιοχής της Μακεδονίας, αλλά και όλης της Ελλάδος, που δεν θέλουν να διαταραχθεί η δεδομένη κοινωνική κατάσταση στην οποία διαβιούν. Επιτέλους ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Mm-hmm. Και ας περιμαζέψει αυτό το κράτος τον περιοδεύοντα θίασο των πολύ ακριβά πληρωμένων ανθρώπων των ΜΚΟ, των περίφημων αλληλέγγυων, οι οποίοι βρίσκονται από τη Σάμο και τη Μυτιλίνη ξαφνικά στη Μακεδονία και στη Θράκη. Mm-hmm. Τουρκία. Φίλος, σύμμαχος, γείτονας ή κάτι άλλο? Ελάτε. Η Τουρκία είναι εχθρός της Ελλάδος εδώ και 1000 χρόνια. Και αν το ξέχασαν οι νεοέλληνες και θέλουν να το ξεχνάνε, τους το θύμισε ο ίδιος ο Ερντογάν στο μήνυμά του προημερών, όταν είπε ότι η πορεία μας ξεκίνησε από τη μάχη του Μαντζικέρτ. Ο ίδιος αναφέρθηκε στη μάχη που έγινε τον 11ο μετά Χριστόν αιώνα. 1000 χρόνια πολεμάμε με τους Τούρκους. Κάποιοι τους θέλουν φίλους. Ας τους χαίρονται. Κατ' ουσίαν με την πολιτική την οποία ακολουθούν, πολιτική οικονομική, πολιτική αν θέλετε διπλωματικών σχέσεων κλπ, θέλουν να κάνουν την Ελλάδα μια επαρχία της Τουρκίας.
Και για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, όπως πορεύονται γεωπολιτικά τα δεδομένα, με το δημογραφικό πρόβλημα, με την οικονομική ανάπτυξη της Τουρκίας, με την ανατροπή της ισορροπίας δυνάμεων σε ένοπλες δυνάμεις, εκεί το πάνε. Να γίνει η Ελλάδα επαρχία της Τουρκίας. Ζούμε την επιστροφή των Οθωμανών. Οι Έλληνες πρέπει να αντισταθούν. Διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Αν είχατε τη δυνατότητα να είσαστε στο Υπουργείο των Οικονομικών, με το Οικονομικό Επιτελείο, γιατί δεν έγινε στο Υπουργείο, συγγνώμη, δεν έγινε εκεί η διαπραγμάτευση, έγινε στο Χίλτον. Αν είχατε τη δυνατότητα λοιπόν να είσαστε παρόν στις διαπραγματεύσεις, τι θα λέγατε στους δανειστές? Για παράδειγμα, στο αίτημα για δημιουργία κατάσχετου λογαριασμού για τις επιχειρήσεις. Στο αίτημα για επίδοση ασφαλιστικής ενημερότητας ακόμη και σε αυτούς οι οποίοι χρωστούν σε ασφαλιστικά ταμεία. Μιλώ για θέματα τα οποία τα αρνήθηκαν. Καταρχάς, για να μιλήσουμε γενικά, για λόγους εθνικής αξιοπρεπίας, αυτή η ιστορία με τα μνημόνια, με την εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας και των αναλόγων δικαιωμάτων που αναφέρατε εσείς σχετικώς με τους λογαριασμούς κτλ., δεν θα έπρεπε να έχουν θέση. Mm-hmm. Η Ελλάδα δεν είναι Ζιμπάμπουε, δεν είναι πρώην Βελγικό Κονγκό. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα, πρώτα απ' όλα για ηθικούς και εθνικούς λόγους. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια και ευλογημένη, την οποία την κατάντησαν έτσι οι φίλοι της, διότι είναι τραγικό η Ελλάδα να εισάγει. Η Ελλάδα, η οποία ήταν μια τεράστια κτηνοτροφική μονάδα που ξεκινούσε ειδικά από τα ελληνοαλβανικά, από τα σύνορα της Βορείου με της Νοτίου Ηπείρου μέχρι κάτω που τέλειωνε η Αιτωλοκαρνανία, ήταν ένα τεράστιο ποιμνιοστάσιο, μια τεράστια κτηνοτροφική μονάδα. Και φτάσαμε στο σημείο να εισάγουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κτηνοτροφικά προϊόντα. Και από όλα αυτά ποιοι ωφελούνται? Οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Ευρωπαίοι δηλαδή γενικά, οι οποίοι μας φέρνουν αυτά τα πράγματα, τα οποία επίσης δεν είναι καν ευρωπαϊκά. Τα περισσότερα τα παίρνουν από την Αφρική, από την Μποτσουάνα, από τη Ζιμπάμπουε και από άλλες χώρες. Τα βαφτίζουν ευρωπαϊκά και μας τα φέρνουν και πολλούνται στις τιμές που πολλούνται. Και εδώ θίγεται ένα άλλο τεράστιο ζήτημα που απασχολεί άμεσα τη μέση ελληνική οικογένεια. Το λεγόμενο καλάθι της νοικοκυράς. Είναι δεδομένο ότι οι αλυσίδες τροφίμων, τα σούπερ μάρκετ, για να χρησιμοποιήσω μια βαρβαρική έκφραση η οποία είναι και καθιερωμένη, έχουν καρτέλ. Δεν είναι δυνατόν να είναι τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ της Ελλάδος ακριβότερα από ό,τι είναι στη Γερμανία, στη Γαλλία και στην Ιταλία. Λειτουργεί λοιπόν μια μυστική συμφωνία μεταξύ όλων αυτών εις βάρος του ελληνικού λαού. Και η ελληνική κυβέρνηση κάνει τον παρατηρητή, τον αδιάφορο και τον απαθή. Αυτό είναι απαράδεκτο. Να έρθω στο θέμα της ονομασίας των νοσοκομείων. Βεβαίως και να έρθετε στο θέμα. Δεν σας θέτω ερώτημα. Να σας αφήσω να πείτε ό,τι θέλετε. Η θέση μας είναι σαφέστατη. Είναι ακόμη και όλος ο κόσμος να αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Μακεδονία. Εμείς έχουμε καθήκον και υποχρέωση να μην τα αναγνωρίσουμε. Πρώτον, διότι είναι ψέμα. Και με λυπεί πάρα πολύ το γεγονός ότι έδωσε ένας από τους υπέρμαχους του μακεδονισμού, θα έλεγα, ο Γεωργιέφσκι, πρώην πρωθυπουργός των Σκοπίων, έδωσε συνέντευξη προημερών που είπε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τους αρχαίους Μακεδόνες. Έτσι. Είμαστε Σλάβοι. Λοιπόν, και δεν το είδα να προβάλλεται αυτό αναλόγως κλπ. Έχουν παραδώσει γη και είδωρ, έχουν δεχτεί τη σύνθετη ονομασία. Η Χρυσή Αυγή θα αντισταθεί και θα πολεμήσει αυτή την προοπτική. Μάλιστα. Τι έχετε να πείτε για τη στάση που έχουν κρατήσει οι τελευταίες 2-3 κυβερνήσεις? Ελάτε. Είναι δεδομένο ότι μπαίνουν πλέον με διαβατήρια τα οποία σφραγίζονται με το όνομα Μακεδονία. Κυκλοφορούν ελεύθερα αυτοκίνητα με το ΜΚ το οποίο προέρχεται εκ του Μακεδονία. Έχουν παραδώσει γη και είδωρ. Γίνονται ακόμη και γυμνάσια του ΝΑΤΟ, στο οποίο μετέχει ως εταίρος, όχι επίσημος, τα Σκόπια, όπου φέρουν στο στολή τους πάνω την ονομασία Μακεδονία. Αυτό είναι ενάντια στη θέληση του ελληνικού λαού, είναι ένα ιστορικό τερατούργημα. Αλλά αν υπήρχε εθνική πολιτική, θα έπρεπε τα Σκόπια, τουλάχιστον τα μισά, να είναι μια επαρχία της Ελλάδος. Γιατί εκτός από τις εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων, οι οποίοι ζουν στα Σκόπια και είχε αναγνωρίσει ο ίδιος ο Γκριγκόροφσκι, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, έχει πεθάνει τώρα, ο πρώτος πρόεδρος των Σκοπίων.
Γκριγκόροφ, όχι Γκριγκόροφσκι, ναι. Ο Γκριγκόροφ είχε αναγνωρίσει ότι ζουν 300.000 Έλληνες στα Σκόπια. Εκτός από αυτούς και οι υπόλοιποι, δεν θα τους έπεφτε καθόλου άσχημα να είναι τα μισά Σκόπια, τα μη αλβανόφωνα, αν θέλετε, μια επαρχία της Ελλάδος και μια επαρχία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αλλά δυστυχώς υπήρξαν και από τις δύο πλευρές κρούσεις και κυρίως δάχτυλος των ξένων, των Αμερικάνων και των Γερμανών, για να καλλιεργηθεί ο μακεδονικός αλληλετρωτισμός εις βάρος της Ελλάδας. Τι σας λέει το σύγχρονη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό εναντί όλων? Πολοκύθια με τη Ρίγανη, μου λέει. Τι πάει να πει με γεωγραφικό προσδιορισμό, αφού οι άνθρωποι το διευκρινίζουν μόνοι τους. Όταν κάνουν αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Φιλίππου του Δευτέρου, όταν λένε ότι εμείς είμαστε απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων που κατακτήσαμε τον κόσμο. Όλα αυτά τα περί γεωγραφικού προσδιορισμού δεν λένε τίποτε. Θα μπορούσε να λέγεται Σλαβική Δημοκρατία, αν θέλετε, της Άνω Μακεδονίας. Αυτό θα ήταν κάτι άλλο. Γιατί όντως ένα τμήμα των Σκοπίων είναι τμήμα της Μακεδονίας. Αναφερθήκαμε στις συμπεριφορές των Σκοπιανών, δεν αναφερθήκαμε στις συμπεριφορές των Ελλήνων, διότι έχουν περισσέψει τους τελευταίους μήνες τοποθετήσεις από ελληνικά χείλη, γνωστών και αγνώστων, επισήμων και ανεπισήμων, πράγματα τα οποία μόνο με αυτά που είπατε δεν συμφωνούν. Πόσες φορές έχουμε ακούσει υπουργούς και βουλευτές της κυβερνήσεως να χρησιμοποιούν τη λέξη Μακεδονία? Προημερών και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τι έχετε να πείτε για όλα αυτά? Έχω να πω για όλα αυτά ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι συνεπείς. Αυτό που υποστήριζαν. Υπάρχουν και επίσημες αποφάσεις της πέμπτης ολομέλειας του ΚΚΕ, από το οποίο προέρχεται και ο ΣΥΡΙΖΑ ως πρώην ΚΚΕ εσωτερικού. Το 68 διασπάστηκαν, μέχρι το 68 ήταν όλοι μαζί. Οι οποίοι μιλούσαν για ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη. Και για το λόγο αυτό, για την απόφαση πέμπτης ολομέλειας, κάποιοι συνεπείς αγωνιστές της αριστεράς που δεν το πίστευαν, οδηγήθηκαν ακόμη και στο εκτελεστικό απόσπασμα, γιατί αυτό ήταν εθνική προδοσία και εθνική προδοσία παραμένει. Αντιθέτως, υπήρξαν φωτισμένα μυαλά της αριστεράς και πατριώτες, όπως ο ιστορικός Κορδάτος, που απέρριψε τη στάση του ΚΚΕ στο Μακεδονικό και γι' αυτό το λόγο βρέθηκε εκτός κόμματος. Κύριε Μιχαλογιάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους υπερήφανους Έλληνες της Μακεδονίας και της Τράκης, και να γνωρίζουν ότι υπάρχει ελπίδα αν οι Έλληνες επιτέλους ξυπνήσουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει οργή και αγανάκτηση, αλλά θα πρέπει να γίνει και πολιτική πράξη και να απαλλαγούν από όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται κάθε Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη και τον γεμίζουν ψέματα ότι έρχεται η ανάπτυξη. Είμαστε 7 χρόνια στο τέλμα και όπως δείχνουν τα πράγματα θα συνεχίσουμε εάν δεν υπάρξει μια κατηγορηματική καταγγελία των μνημονίων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Παρουσία του στο κεντρικό μας δελτίο σήμερα.